Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, χαίρετε εν Κυρίω. Η ειρήνη του Χριστού είναι κάτι που κάνει τον άνθρωπο αισιόδοξο και η σκέψη ότι ο Θεός και ο Χριστός μας αγαπούν μας κάνει σίγουρα να αισθανόμαστε ότι έχουμε κάποιο νόημα σε αυτή τη ζωή. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά και κοσμικούς ανθρώπους και θρησκευτικούς ανθρώπους και είναι σίγουρο ότι προσελκύει το ενδιαφέρον πάρα πολλών ανθρώπων αυτό το θέμα. Είναι το θέμα περί Αντιχρίστου. Πολλοί κατηγορούν άλλους ότι αντιχριστολογούν, δηλαδή μιλούν συνεχώς για τον Αντίχριστο και δεν μιλούν για τον Χριστό. Αυτή η άποψη δεν ευσταθεί όμως για τον εξής λόγο. Δεν μιλάμε για τον Αντίχριστο για να κάνουμε διαφήμιση στον Αντίχριστο. Μιλάμε για τον Αντίχριστο για να θέσουμε υπόψη πολλών αδελφών χριστιανών και μη χριστιανών, μη πιστών ανθρώπων, ότι τα χρόνια αυτά είναι επικίνδυνα, είναι δύσκολα, πνευματικώς είναι πάρα πολύ άσχημα, κινδυνεύει η ψυχή του ανθρώπου, κινδυνεύει ο άνθρωπος να πέσει σε μια άσχημη κατάσταση, κινδυνεύει να χάσει την αιωνιότητα της ψυχής του που είναι το ζητούμενο σε αυτή τη ζωή, διότι αυτή η ζωή όπως είπαμε περνάει και κάποτε φτάνουμε στο τέλος. Εάν ζήσει κανείς 60, 70, 80, 100 χρόνια, αυτά τα χρόνια θα περάσουν, θα τελειώσουν και μετά θα βρεθεί απροόπτου εάν δεν έχει προετοιμαστεί για κάτι άλλο, μια διάδοχη κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν δεν αληθεύει ότι πολλοί άνθρωποι μιλούν για τον Αντίχριστο μόνο και μόνο για να μιλήσουν για Αυτόν, αλλά το ότι μιλάμε για τον Αντίχριστο πολλές φορές μας αναγκάζει το γεγονός αφενός μεν ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και για εκείνους οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό, αλλά έχει και ενδιαφέρον για εκείνους που πιστεύουν, γιατί συσπυρώνονται κοντά στις τάξεις των στρατιωτών του Χριστού, βλέποντας έναν κίνδυνο και ανησυχώντας για τη σωτηρία της ψυχής τους. Τι είναι όμως αυτός ο Αντίχριστος, πώς σκιαγραφείται, τι έχει να μας πει το θέμα και το κεφάλαιο Αντίχριστος. Πολλές φορές εξετάζουμε ακόμα και τη λέξη Αντίχριστος, εάν υπάρχει δεν υπάρχει στο Ευαγγέλιο. Και καταφατικώς θα πούμε εδώ ότι η λέξη Αντίχριστος υπάρχει στο Ευαγγέλιο. Υπάρχει στις επιστολές του Αγίου Ιωάννου, στις τρεις επιστολές του Αγίου Ιωάννου, σε κάποια από αυτές τις επιστολές, νομίζω στην πρώτη επιστολή, ο Άγιος Ιωάννης σκιαγραφεί το τι σημαίνει Αντίχριστος. Αντίχριστος σημαίνει ο άνθρωπος της παρανομίας απέναντι στο Θεό. Εκείνος ο οποίος δεν πιστεύει τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Εκείνος ο οποίος σφετερίζεται τη θέση του Χριστού και θέλει να θεοποιήσει τον ίδιο τον εαυτό του. Είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως που λέει ο προφήτης Δανιήλ και εκείνος ο οποίος θα έρθει από τον εαυτό του, όπως λέει ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 24ο κεφάλαιο, σε αυτόν λέει που θα έρθει από τον εαυτό του, όχι από τον Πατέρα σταλμένος όπως εγώ, σε εκείνον θα πιστέψετε. Μιλάει στους Φαρισαίους βεβαίως. Άρα λοιπόν ο Αντίχριστος είναι ένα πρόσωπο, είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο του μέλλοντος. Είναι εκείνος ο οποίος αρνείται τον Πατέρα και τον Υιόν, όπως έχει πει η πρώτη επιστολή του Αγίου Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 22ο στίχο. Άρα το όνομα λοιπόν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Επομένως δεν είναι λάθος να μιλάει κανείς με αυτό το όνομα και να λέει τη λέξη Αντίχριστος, αφού ο ίδιος ο Λόγος του Θεού την αναφέρει. Ο Αντίχριστος λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος αντιτάσσεται στο θέλημα του Χριστού. Υπάρχουν δύο ερμηνείες, αγαπητοί φίλοι, για το θέμα αυτό. Δύο ερμηνείες για το τι σημαίνει Αντίχριστος. Η μία ερμηνεία είναι ότι θα είναι ο αντίποδας του Ιησού Χριστού και η άλλη ερμηνεία είναι εκείνος ο οποίος θα είναι ο άκρος αντίθετος. Βεβαίως
Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο σωτήρας της ανθρωπότητος. Δεν υπάρχει σύγκριση με κανένα άλλο πρόσωπο της ιστορίας. Δεν υπάρχει σύγκριση με κάποιον ο οποίος έκανε και αυτός μια θρησκεία, όπως λένε μερικοί. Ο Χριστός δεν έκανε απλώς μια θρησκεία, ο Χριστός έκανε την αληθινή, έδωσε την αληθινή διδασκαλία στους ανθρώπους. Ούτε καν μπαίνει μέσα στον όρο θρησκεία αυτό που έκανε ο Χριστός. Είναι ο Λόγος του Θεού, με κεφαλαίο λάμδα, είναι η αποκάλυψη των Λόγων του Θεού στην ανθρωπότητα, αφού ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και έπρεπε να γίνει έτσι. Πρώτα ο Θεός έδωσε τον νόμο του με τον Μωυσή και μετά έδωσε το Λόγο του με τον ενανθρωπίσαντα Υιό του. Επομένως, ξέροντας τι είναι ο Χριστός, μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι το αντίθετο του Χριστού. Εάν δεν ξέρουμε τι είναι Χριστός, τότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι το αντίθετο. Όπως μία φιλοσοφική ιδέα η οποία αναπτύσσεται και δεν μας δίνει την έννοια της από την άποψη ότι, ή μάλλον να το πούμε αλλιώς, μία κοσμοθεωρία έχει μία ορισμένη βάση, μία ορισμένη αποδοχή, που αν αντιστρέψουμε αυτή την αποδοχή η κοσμοθεωρία αυτή αλλάζει άρδιν. Πιστεύουμε στην αιώνια ζωή. Και κάποιος λέει, εγώ δεν πιστεύω στην αιώνια ζωή. Τότε αλλάζει όλη η φιλοσοφία της ζωής του. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα κάνει τίποτα για το Θεό, δεν θα αναγνωρίσει την ύπαρξη του Θεού, δεν θα αναγνωρίσει το Ευαγγέλιο του Θεού, τον Ιησού Χριστό και τις εντολές του. Έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τον Χριστό ο κάθε άνθρωπος που θέλει να τον αρνηθεί. Και αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο, ότι ο Αντίχριστος θα πάρει με το μέρος του όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται την ύπαρξη και τις εντολές του Χριστού. Υπάρχει όμως και σε αυτή τη ζωή ακόμα ένας που αρνείται τον Ιησού Χριστό, δίχως να είναι ο Αντίχριστος, ο κυρίως Αντίχριστος, αλλά ένας από τους Αντιχρίστους, διότι οι Αντίχριστοι πολλοί γεγόνασοι. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι εφόσον θα έρθει ο Αντίχριστος προς το τέλος του κόσμου δεν θα υπάρχουν μικροί αντίχριστοι κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Μικροί αντίχριστοι είναι οι αιρέσεις, ο παπισμός, ο Ιαχωβισμός είναι αντίχριστος της εποχής μας, ο οποίος με το πρόσχημα ότι μιλάει για τον Ιησού Χριστό καταρακώνει την εικόνα, τη θεϊκή εικόνα του Χριστού, που παρουσιάζει τον Χριστό σαν ένα κτίσμα, όπως είναι οι άνθρωποι, όπως είναι οι άγγελοι. Αντίχριστοι είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν σε αγνώμονα τη ζωή τους το Ευαγγέλιο και τον Ιησού Χριστό. Όμως ας έρθουμε τώρα στο κυρίως θέμα, που είναι ο κατεξοχήν τελευταίος Αντίχριστος, ο προφητευμένος της Αποκαλύψεως από τον Άγιο Ιωάννη, ο Αντίχριστος του 666, του οποίου ο αριθμός βγάζει 666. Είναι αρνητής λοιπόν του Χριστού και υποκινητής των ανθρώπων στην απιστία. Είναι ο πιο κακός άνθρωπος της ιστορίας της ανθρωπότητος και ο πιο ασεβής άνθρωπος της ιστορίας της ανθρωπότητος. Στόχος του, να χάσουμε την πίστη μας στη θεότητα του Χριστού. Αλλά ας δούμε τις προφητείες για τον ερχομό του. Πριν να δούμε τις προφητείες για τον ερχομό του, να πούμε ότι ο Αντίχριστος έχει δώσει κάποιους σωσίες, θα λέγαμε, μέσα στην ανθρωπότητα, όπως είναι ο Νέρονας, ο Μωάμεθ, ο Ναπολέον, ο Χίτλερ και πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ακολούθησαν μια τακτική, ακριβώς όπως είπαμε προηγουμένως, έξω από τα όρια της χριστιανικής ηθικής, μια τακτική επικράτησης, κυριαρχίας, δόλου, πανουργίας και εγκλήματος. Και ας έρθουμε τώρα στις προφητείες που προφητεύουν τον Αντίχριστο. Ποιος μας βεβαιώνει ότι θα έρθει ο Αντίχριστος? Μας βεβαιώνουν πάρα πολλές πηγές. Μερικές από αυτές είναι η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Οι προφητείες από την Παλαιά Διαθήκη. Πρώτα και κύρια είναι η προφητεία του Ιακώβ, ο οποίος Ιακώβ, όπως ξέρουμε, είναι ο Πατριάρχης, μάλλον ο πατέρας των Πατριαρχών, των 12 δηλαδή Πατριαρχών, των 12 φυλών. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ γέννησε τους 12 πατριάρχες. Οι 12 αυτοί πατριάρχες
μέσα σε αυτούς τους 12 πατριάρχες υπήρχε ένας από τη φυλή του οποίου γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός και αυτός είναι ο Ιούδας. Από τη φυλή του Ιούδα, λέων σκύμνος εξ Ιούδα, είναι ο Ιησούς Χριστός, εκείνος που γεννήθηκε από τη φυλή του Ιούδα, του Ιού του Ιακώβ. Και ένα άλλο πρόσωπο, σημαίνον σκοτεινό πρόσωπο, όπως είπαμε, ο Αντίχριστος, γεννιέται από τη φυλή του Δαν, ο οποίος και αυτός είναι Υιός του Ιακώβ. Ο Δαν λοιπόν γεννάει τον Όφη, το Φίδι, τον άνθρωπο του σκότους, τον άνθρωπο τον υπάλληλο του διαβόλου, ενώ ο Ιούδας γεννάει το Φως, η γενιά του, γιατί ο Χριστός προέρχεται από τη φυλή του Ιούδα. Όταν κάλεσε ο Ιακώβ τους 12 γιους του για να τους δώσει την ευχή του, είπε τις εξής βαρισίμαντες προφητείες. Από σένα, Ιούδα, θα βγει ένα λιοντάρι, ένας βασιλιάς, ο αιώνιος άρχον του Ισραήλ. Και από σένα, Δαν, θα βγει το φίδι, ο Όφης, ο οποίος μέλει να κυβερνήσει και αυτό στην ανθρωπότητα και να την καταστρέψει. Αυτές οι δύο προφητείες, μάλιστα συνέχισε και είπε ότι θα δαγκώσει την πτέρνα του Ιππέως. Αυτό που είπε και το Πρωτοευαγγέλιο, αυτό που ήταν και η πρώτη ρίση του Θεού στον Παράδεισο εναντίον του Διαβόλου, όταν του είπε ότι εκείνος ο Ιππέας θα σου λιώσει την κεφαλή, εσύ θα του τηρήσει την πτέρνα, θα του δαγκώσει δηλαδή το κάτω-κάτω μέρος του σώματός του. Αυτές λοιπόν οι δύο προφητείες είναι σπουδαίες του Ιακώβ, γιατί στη μία προφητεύει τον αρχηγό της πίστεώς μας, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ενώ στην άλλη προφητεύει τον Αντίχριστο. Αλλά υπάρχουν και άλλες προφητείες, αγαπητοί φίλοι, υπάρχουν και άλλες προφητείες που μιλούν για τον Αντίχριστο. Ο Απόστολος Παύλος τον ονομάζει ο Άνομος, το βδέλυγμα της ερημώσεως. Επίσης ο Άγιος Ιωάννης τον ονομάζει Αντίχριστο και υπερερώμενο. Ο προφήτης Δανιήλ στην Παλαιά Διαθήκη τον ονομάζει σαν τον τέταρτο θηρίο, η τέταρτη αυτοκρατορία δηλαδή, η οποία είναι φοβερό το θηρίο αυτό, το περιγράφει σαν μια φοβερή πολεμική μηχανή η οποία σκορπάει το θάνατο στους ανθρώπους. Και έχουμε εκ της Αποκαλύψεως βεβαίως τον Αντίχριστο ολοκληρωμένη εικόνα, τι θα κάνει η δράση του στο 13ο κεφάλαιο, αλλά και όλη η Αποκάλυψη είναι διαποτισμένη από τη δράση του Αντιχρίστου. Έχουμε εκτός από αυτές τις προφητείες που σας περιέγραψα εν ολίγης, τον Κοσμά τον Ετωλό, ο οποίος μας λέει ότι ο Αντίχριστος θα έρθει τον καιρό που του έχει κανονίσει ο Κύριος να έρθει και θα δημιουργήσει όλες αυτές τις άσχημες καταστάσεις στην ανθρωπότητα. Επίσης έχουμε τον Όσιο Νίλο και πολλούς άλλους Αγίους που μιλούν για το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος θα είναι ένας άνθρωπος. Κακώς μερικοί λένε ότι θα είναι ο διάβολος, διότι ο διάβολος δεν έχει εκ Θεού εξουσία καμία να ενανθρωπιστεί. Έχει όμως εξουσία, και αυτό ίσως είναι κάτι το συγκλονιστικό, να πειράζει τους ανθρώπους. Όπως πείραξε τον Ιώβ με άδεια του Θεού, έτσι παίρνει άδεια και πειράζει όλους εμάς. Όλους τους ανθρώπους, τους γεννημένους, σε αυτή τη γη τους πειράζει ο διάβολος. Και ίσως είναι το σχέδιο του Θεού έτσι, αγαπητοί φίλοι, διότι δίχως θλίψεις, πειρασμούς και αποτυχίες δεν θα μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε στην ταπείνωση, να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο και να προσπαθήσουμε να εξελιχθούμε πνευματικά. Η πνευματική μας εξέλιξη θα περάσει μέσα από τον πειρασμό της σάρκας, μέσα από τον πειρασμό του διαβόλου και μέσα από τον πειρασμό του κόσμου αυτού, ο οποίος κοίταν το πονηρό, δηλαδή ο κόσμος αυτός που βλέπουμε, οι τηλεοράσεις, τα βίντεο, οι κινηματογράφοι, οι εφημερίδες έχουν μέσα τους το πνεύμα του διαβόλου και του πονηρού σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Θα πειραχτούμε λοιπόν από τον διάβολο, από τη σάρκα μας και από τον κόσμο που κοίται προς τον σατανά, ενώ θα ευεργετηθούμε από τον κόσμο ο οποίος είναι φιλόθεος, είναι προς τη μεριά του Ιησού Χριστού, από τους αδελφούς μας χριστιανούς, από όλους εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται και τους χρωστάμε ευγνωμοσύνη μεγάλη, τους πνευματικούς μας πατέρες, οι οποίοι μας έβαλαν και αυτοί με τον τρόπο το δικό τους, με αγωνίες, με μεγάλη
προσπάθεια μας έβαλαν πού? Μας έβαλαν μέσα. Μας έβαλαν μέσα στο δρόμο, το σωστό, στο δρόμο της Ορθοδοξίας. Και ενώ γύρω σφυρίζουν οι σφαίρες ενός αντίχριστου κόσμου, όσοι πιστοί προσέλθουν, όσοι θέλουν, μπαίνουν στην κυβωτό της Εκκλησίας και σώζονται. Μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα από τις μεγάλες διόδους που μας ανοίγει ο Λόγος του Θεού, αλλά και μέσα από τον εξαγιασμό μας που γίνεται, παρόλη την αμαρτωλότητα τη δική μας, ο εξαγιασμός μας γίνεται μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας και μέσα από το Λόγο του Θεού. Ας δούμε τώρα για ποιο λόγο θα έρθει ο Αντίχριστος. Γιατί να επιτράπει να έρθει ο Αντίχριστος, αγαπητοί φίλοι, αφού προηγουμένως θα δούμε τι έχει γίνει στην ανθρωπότητα και πόση προεργασία θα γίνει στην ανθρωπότητα για να φτάσει ο Μέγας Αποστάτης, διότι αυτός θα πέσει σαν όριμο φρούτο μέσα σε μια κατάσταση, μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος κείται στο πονηρό. Δεν θα έρθει ο Αντίχριστος ξαφνικά από το πουθενά, μπορεί να έρθει ξαφνικά από το πουθενά, αλλά μέσα σε γνώριμο περιβάλλον. Είναι το περιβάλλον που το έχουν προετοιμάσει όλοι οι σκοτεινάνθρωποι του πλανήτη αυτού, οι οποίοι δουλεύουν για αυτόν πυρετοδός, με μανία θα λέγαμε, πολύ περισσότερο από εμάς τους λεγόμενους χριστιανούς, 10 φορές περισσότερο δουλεύουν οι αντίχριστες δυνάμεις σε αυτόν τον κόσμο και 1 φορά δουλεύει ο χριστιανός άνθρωπος. Όμως, επειδή εμείς θέλουμε να πιστεύουμε και είναι όντως η αλήθεια αυτή, ότι έχουμε την αλήθεια και έχουμε την πίστη στο Θεό και έχουμε την αγάπη του Ιησού Χριστού, η δύναμη του Αποστολικού Λόγου και του Ευαγγελίου έχει απείρως ισχυρότερη, μεγαλύτερη δύναμη, έχει μεγαλύτερη δύναμη ο Λόγος του Θεού από το Λόγο του ψεύδους που συνεχώς παρασύρεται. Απόδειξη. Η Καινή Διαθήκη είναι ένα βιβλίο, όπως ξέρουμε όλοι, που περιέχει το Λόγο του Θεού και έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στην ανθρωπότητα. Βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, ότι ο Θεός δεν αφήνει τους ανθρώπους απληροφόρητους με το Λόγο του. Διασκορπίζει το Λόγο του μέσα στην ανθρωπότητα για να βρεθούν οι άνθρωποι αναπολόγητοι τη στιγμή της κρίσεως και να μην μπορούν να πούνε «Εμείς δεν ξέραμε, δεν ξέραμε τι ήταν αυτό το βιβλίο». Η Αγία Γραφή είναι σχετικά φτηνό βιβλίο, πουλιέται 2.000 περίπου και έχει 1.200 σελίδες, ενώ 2.000 πουλιώνται και τα περιοδικά στα περίπτερα. Γιατί θα έρθει λοιπόν ο Αντίχριστος? Για την αμετανόητη ανθρωπότητα. Ο Αντίχριστος θα έρθει επειδή η ανθρωπότης δεν έχει μετανοήσει. Θα επιτείνει, δηλαδή κατά κάποιον τρόπον, τη δοκιμασία για να φανεί το μεγαλείο της πίστεως των ανθρώπων στον Ιησού Χριστό. Θα επιτρέψει δηλαδή τον ερχομό του Αντιχρίστου ο Θεός για να κατακριθεί και η κακόβουλη απιστία των Εβραίων και όλων των αρνητών του Ιησού Χριστού, οι οποίοι και αυτοί κατά κάποιο τρόπο μετά τον Αντίχριστο, όπως λέει στη διάρκεια της Αντιχρίστου εποχής, ο Ισραήλ και αυτός κατά ένα μεγάλο ποσοστό του, δεν ξέρουμε ποιο, αυτό είναι εκ Θεού, το λέει και ο Απόστολος Παύλος, θα καταλάβει το μεγάλο ολίσθημα, το μεγάλο σφάλμα, το μεγαλύτερο σφάλμα των αιώνων, ότι απέρριψε το Μεσσία που είχαν προφητέψει 330 προφητείες Παλαιάς Διαθήκης και δέχτηκε τον Αντίχριστο σαν Χριστό και σαν Μεσσία. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, θα είναι ένα μεγάλο σημάδι στην ιστορία της ανθρωπότητας, όταν και ο Ισραήλ, ο εκλεκτός λαός του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, μετά έπαψε να είναι εκλεκτός, διότι ο ίδιος αρνήθηκε τον Θεό και τον Ιησού Χριστό ειδικά, και ο εκλεκτός λαός μετετράπησαν οι εθνικοί, δηλαδή εμείς οι Έλληνες, έγινε ο νέος Ισραήλ που δέχτηκε, όπως ξέρουμε στην ιστορία, 2.000 χρόνια. Εμείς οι Έλληνες έχουμε τον τίτλο του νέου Ισραήλ, του πιστού λαού του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν θα έρθει για να, όταν έχει αποστατήσει η ανθρωπότης, για να δείξει πραγματικά ποιοι είμαστε
και τι θα κάνουμε με αυτόν όταν θα δεχτούμε το βλάσφημο και παράνομο και άνομο αυτό όν να δέχεται να θεοποιεί τον εαυτό του και εμείς να τον χειροκροτούμε σαν Θεό. Όσοι βέβαια. Πότε θα έλθει ο Αντίχριστος? Εκεί τα πράγματα λίγο δυσκολεύουν. Άλλοι λένε λίγο πριν από τη Δευτέρα Παρουσία. Άλλοι λένε θα μεσολαβήσει ένα μεσοδιάστημα μεταξύ Δευτέρας Παρουσίας και Αντιχρίστου. Αυτό όμως εμάς δεν μας εμποδίζει να ξέρουμε ότι ο Αντίχριστος θα έρθει προς το τέλος του κόσμου. Το τέλος του κόσμου θα σηματοδοτηθεί κυριολεκτικώς από τον Αντίχριστο. Και δεδομένου ότι ο χρόνος της Δευτέρας Παρουσίας είναι παντελώς άγνωστος στους ανθρώπους, ακόμα και ο Απόστολος Παύλος δεν γνώριζε το τέλος της Παρουσίας, της Δευτέρας Παρουσίας, και μάλιστα την περίμενε κοντύτερα από ό,τι εξελίχθηκε 2.000 χρόνια, ωστόσο βγήκε αληθινός ο λόγος του Χριστού, ο οποίος είπε κανένας δεν θα μάθει ποτέ την ημέρα, τον καιρό της Δευτέρας Παρουσίας. Έτσι ούτε οι μεγάλοι Άγιοι έμαθαν ποτέ και πληροφορήθηκαν πότε θα είναι. Έχουμε μεγάλους Αγίους οι οποίοι περίμεναν τη Δευτέρα Παρουσία στην εποχή τους, 1.000 χρόνια πριν. Κι όμως ήταν μεγάλοι Άγιοι, παρόλο το σφάλμα αυτό που έκαναν, διότι έπρεπε να βγει αληθινός, όπως είπαμε, ο λόγος του Κυρίου μας, ο οποίος λέει ουδής εκ των ανθρώπων από εσάς δεν θα ξέρει το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας, θα είναι παντελώς άγνωστος. Και υπάρχει το εξής εύλογο ερώτημα. Εάν ξέραμε το χρόνο του Αντιχρίστου, θα υπολογίζαμε 7 χρόνια και θα βρίσκαμε το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας. Άρα λοιπόν θα υπάρχει ένα μεσοδιάστημα άγνωστο για όλους μας, περί της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδής είδεν, κανένας δεν γνωρίζει, λέει το 20ο το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είναι απροσδιόριστος λοιπόν ο χρόνος του Αντιχρίστου. Όμως παρόλο που ο χρόνος είναι απροσδιόριστος, αν διαβάσουμε το 24ο κεφάλαιο θα δούμε ότι κατηγορεί τους Φαρισαίους που δεν θα διαγνώσουν την εποχή που θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Πώς τους κατηγορεί? Τους λέει, ξέρετε τα μετεωρολογικά σημεία των καιρών, όπως ακούμε καθημερινά τα δελτία ειδήσεων, αλλά δεν ξέρετε τα πνευματικά σημεία που δείχνουν την έλευση της καταστροφής και το τέλος της ανθρωπότητος? Είσαστε υποκριτές. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι ο Θεός μας θέλει ενήμερους στα θέματα του πότε, περίπου, και κατά δύναμη να ξέρουμε πότε έρχεται η Δευτέρα Παρουσία και πότε ο Αντίχριστος. Πρόδρομα στοιχεία της αποστασίας της Μεγάλης υπάρχουν, όπως είπαμε, στο 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Θα είναι οι πόλεμοι, η λιμή και λιμή, το όμικρον γιώτα και το γιώτα, οι πίνες δηλαδή και η λιμώδης νόση, οι επιδημίες, οι ασθένειες οι πολλές. Θα είναι η κατά τόπους εξεγέρσεις των ανθρώπων και η αποστασία εκείνων οι οποίοι θα αποστατήσουν από το Θεό. Μεγάλη αποστασία από το Θεό. Και έχουμε ήδη σήμερα πάρα πολύ μεγάλη αποστασία από το Θεό. Το βλέπουμε ανάγλυφα αυτό το πράγμα, τόσο πολύ ανάγλυφα που δεν γίνεται να το δούμε περισσότερο ότι η αποστασία προς το Θεό είναι μεγάλη. Έχουμε το σιωνισμό, έχουμε τους άρχοντες, τους κυβερνώντες οι οποίοι είναι φίλοι του σιωνισμού, η νέα τάξη πραγμάτων. Έχουμε τις αιρέσεις, έχουμε τη μασονία, έχουμε 40 ειδών διαφορετικές αντιχριστιανικές οργανώσεις στην Ελλάδα και 40 αυτός ο αριθμός, 400 συγγνώμη αγαπητοί φίλοι, 400 διαφορετικές αιρέσεις, εκ των οποίων θα λέγαμε 40 από αυτές είναι πολυπληθείς, έχουν πάνω από 1.000 οπαδούς, 1.500 οπαδούς, με κορυφαία την αίρεση των ψευδομαρτύρων του Ιαχωβά, των Σκοπιανών, οι οποίοι γυρίζουν με ένα περιοδικό που λέει «Ξύπνα» και το παράδοξο είναι ότι αυτοί που λένε «Ξύπνα» κοιμούνται και καθέβδουν. Παρόλο δηλαδή που θέλουν να ξυπνήσουν τους άλλους, αυτοί είναι πλέον κοιμισμένοι. Και είναι παράδοξο όταν κοιμάσαι να λες τον άλλον «Ξύπνα». Έχουμε λοιπόν την εμφάνιση των ψευδοπροφητών, έχουμε την εμφάνιση των ανθρώπων της αποστασίας και της ακαταστασίας και τους πολέμους πριν από την εποχή του Αντιχρίστου. Και αυτό μας λέει πολλά, διότι επίσης ένα άλλο συνοδό σημείο της κατρακύλας της ανθρωπότητας είναι ότι θα υποχωρήσει η αγάπη και θα επικρατήσει το μίσος. Και βρισκόμαστε σε μια υποχώρηση της αγάπης, από ό,τι θυμόμαστε οι γονείς μας και οι παππούδες μας είχαν περισσότερες στενές σχέσεις και αγάπη μεταξύ τους, και η αγάπη των ανθρώπων έχει ψυχρανθεί. Θέλετε από το γεγονός ότι μένουμε
στις πολυκατοικίες που εν πολλοίς δεν θέλουμε να γνωρίζουμε τους άλλους για να μην μας είναι εμπόδια και ενόχληση. Θέλετε για το ότι βρισκόμαστε στις πόλεις που είναι συσσωρευμένοι η αδικία, η κακία και η αρρώστια και τα ναρκωτικά και τα βλέπουμε καθημερινά μέσα από τα μέσα ενημέρωσης αλλά και μέσα από την ίδια μας τη ζωή πηγαίνοντας στο κέντρο της Αθήνας βλέπουμε όλο αυτό το πράγμα και κατά κάποιο τρόπο έχουμε ψυχρανθεί, αισθανόμαστε πλέον ότι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ο συνάνθρωπός μας πεθαίνει δίπλα μας και εμείς έχουμε σκληροπετσιάσει και δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα σαν κάτι το σπουδαίο. Και το τελευταίο σημείο είναι ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Γι' αυτό να είστε σίγουροι αγαπητοί φίλοι ότι γίνεται προσπάθεια, καταβάλλεται προσπάθεια από πάρα πολλούς ανθρώπους. Από πάρα πολλούς ανθρώπους καταβάλλεται προσπάθεια να διακινηθούν οι ιδέες οι χριστιανικές μέσα από τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Παντού υπάρχουν εργάτες του Ευαγγελίου σε όλο τον πλανήτη Γη. Η Ιεραποστολή κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία στα αφρικανικά κράτη με μεγάλη επιτυχία και έτσι διαδίδεται ο Λόγος του Θεού αστραπιαία με τα μέσα ενημέρωσης. Με τις δορυφορικές τηλεοράσεις μπορούμε να επικοινωνούμε με την Αμερική, με την Αυστραλία, σαν να είναι στο διπλανό δωμάτιο και όλα αυτά δείχνουν ότι μαζί με το κακό που πηγαίνει μέσα από τα σύρματα των πληροφοριών, μέσα από τις τηλεοράσεις, μέσα από τα σύρματα μέσα, μέσα από τα δορυφορικά μέσα, πηγαίνει και ο Λόγος του Θεού. Και αυτό είναι πρόνοια, θεϊκή πρόνοια, διότι θα έρθει στιγμή που μέσα από αυτά τα μέσα ενημέρωσης θα πληροφορηθεί όλη η ανθρωπότης για την αλήθεια του χριστιανισμού, για την αλήθεια της Ορθοδοξίας. Και θα το ξέρουν όλοι αυτό, ειδικά οι Ευρωπαίοι, όταν θα εγκαταλείψουν τον παπισμό και τις αιρέσεις και θα επανέλθουν για ένα διάστημα, χρονικό διάστημα, όπως είναι οι προφητείες της Ορθοδοξίας, μετά την καταστροφή των Αγαρινών, η Ευρώπη θα επανέλθει στην πραγματική αλήθεια της Ορθοδοξίας. Και για να μην κουράζουμε γιατί τα θέματα αυτά είναι ατελείωτα, να μιλήσουμε και λίγο για τους προδρόμους του Αντιχρίστου. Μέγρας πρόδρομος του Αντιχρίστου θεωρήθηκε, αγαπητοί φίλοι, ο Άριος και ο Αριανισμός, ο οποίος στην εποχή του έκανε μεγάλη θράψη και να ξέρετε ότι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά έχουν σαν κύριο άξονα τον Αριανισμό, ο οποίος είναι η αμφισβήτηση του θεϊκού προσώπου του Κυρίου μας. Αυτή την αμφισβήτηση την έθεσε πρώτος ένας επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης, στην εκκλησία μέσα. Από την εκκλησία μέσα ήρθε το μεγάλο χτύπημα προς το πρόσωπο του Χριστού και αυτό ήταν ο Άριος. Ένα μεγάλο χτύπημα έδωσε ο Άριος στην εκκλησία και την συγκλώνησε. Όμως βρέθηκε και κάποιος ταπεινός και πράος επίσκοπος, ο Άγιος Νικόλαος, και ανταπέδωσε ένα χτύπημα στο σαγόνι του Αρίου. Βρέθηκε δηλαδή και ο αντίπαλός του, έστω αυτός ο επίσκοπος, ένας μικρότερος από αυτόν σε ανάστημα όχι πνευματικό και ηθικό, αλλά εκκλησιαστικό, ο οποίος και ο Άγιος Σπυρίδων, ο οποίος με το τριπλούν θαύμα που έκανε με το κεραμίδι, όπως είναι γνωστό, για όσους δεν είναι γνωστό να το επαναλάβουμε, δεν μας κάνει κόπο να επαναλάβουμε ορισμένα στοιχεία, αγαπητοί φίλοι, όταν έγινε η σύνοδος και ο Άριος βρέθηκε μπροστά στους συνοδικούς, επειδή ο Άριος είχε μεγάλους ρήτορες, βρεθήκανε σε αμηχανία αντιμετωπίσεως των ρητόρων του Αρίου και τότε ο ταπεινός επίσκοπος τριμήθου. Ο Άγιος Σπυρίδων πήγε μπροστά σε εκείνον τον μέγα υπερασπιστή του Αρίου και του είπε: «Αγαπητέ, η θρησκεία μας είναι θαυματουργή. Βλέπεις αυτό το κεραμίδι?» Και του δώσε, έπιασε ένα κομμάτι κεραμίδι στο χέρι του. «Αυτό είναι φτιαγμένο από φωτιά». Και έφυγε η φωτιά από το κεραμίδι και έμεινε ο πυλός με το νερό. Και από χώμα, και έπεσε το χώμα από το χέρι του Αγίου και έμεινε μόνο το νερό και από νερό και έπεσε και το νερό. Ήταν η Τριαδική Θεότης, ο Πατήρ, ο Υιός και Άγιο Πνεύμα, η ομοούσια Θεότης, την οποία δεν δεχόταν ο Αριανισμός.
το ομοούσιον δηλαδή του Υιού και του Πατρός. Τότε λοιπόν αποστομώθηκαν όλοι στην κυριολεξία, έσκυψαν το κεφάλι και έφυγαν ντροπιασμένοι, ενώ εκ παραλλήλου προσκύνησαν την αγιότητα του Αγίου Σπυρίδωνος. Γι' αυτό είναι μέγας Άγιος ο Άγιος Σπυρίδων, διότι δίχως πολλά λόγια, με ένα μόνο θαύμα που του δώσε ο Θεός εκείνη τη στιγμή, ο Χριστός, από την πίστη του και την αγάπη του και την προσπάθεια που έκανε να αντιδράσει απέναντι στον αριανισμό, ο ταπεινός επίσκοπος, ο αμαθής μπροστά στους ρήτορες, τους ταπείνωσε με ένα θαύμα. Ο Άριος λοιπόν ήταν ένας μεγάλος πολέμιος, αντιμετωπίστηκε στον πνευματικό τομέα και στον δογματικό τομέα από τον Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος του είπε: «Δεν θα βγάλουμε ποτέ από το πιστεύω το γιώτα που θέλεις να βγάλουμε, Άριε, διότι το ομοούσιος, συγγνώμη, το ομοούσιος θα γίνει ομοιούσιος με την προσθήκη ενός γιώτα. Ομοούσιος, ομοιούσιος. Η ενιολογική διαφορά όμως με το γιώτα γίνεται φοβερή». Ο Άριος έλεγε: «Αθανάσιε, μη με πολεμάς περισσότερο. 10 χρόνια. Να λήξει αυτή η διαμάχη. Βάλε ένα γιώτα στο ομοούσιος και θα είμαι σύμφωνο σε όλα. Θα τον κάνουμε το Χριστό από ομοούσιο, ομοιούσιο», είπε ο Άγιος Αθανάσιος. «Αυτό είναι αδύνατο, διότι εάν γίνει ομοιούσιος, ομοιούσιος είναι και ο άνθρωπος. Εάν όμως είναι ομοούσιος, είναι μόνο ο Χριστός ομοούσιος με τον Πατέρα και κανείς άλλος». Επομένως, στεναρά αντιμετώπισε την αίρεση του Αρίου ο Μέγας Αθανάσιος, γι' αυτό ονομάστηκε και Μέγας. Ένας πρόδρομος λοιπόν του Αντιχρίστου είναι και ο Άριος, ο οποίος κατετροπώθη και το τέλος του ήταν σαν το τέλος του Ιούδα. Πέθανε και βγήκαν τα σπλάχνα του, αγαπητοί φίλοι. Άλλοι πρόδρομοι του Αντιχρίστου ήταν ο οικουμενισμός, ο οποίος υπάρχει και σήμερα σε μια άλλη μορφή και ο οποίος ταλαιπώρησε πάρα πολύ την Ορθοδοξία. Η Μασονία και ο Σιωνισμός, πρόδρομοι μεγάλοι του Αντιχρίστου, ο Ιαχωβητισμός και όλες οι αιρέσεις, ο Παπισμός και τα παρακλάδια του Ιουνία και όλοι αυτοί οι τρόποι που προσπαθεί να πολεμήσει ο Πάπας την Ορθοδοξία. Για ποιους θα έρθει και σε ποιους θα έρθει? Θα έρθει στους Εβραίους. Αφού κατάγεται από φυλή εβραϊκή, αφού έχει μέσα του όλο το δυναμικό του διαβόλου, όλη τη σκέψη και την πονηρία του διαβόλου ο Αντίχριστος, θα έχει μορφή ανθρώπου, γιατί θα είναι άνθρωπος. Θα έχει όμως την πονηρία του διαβόλου. Θα έχει σαν ακουστικό στο αυτί του τον ίδιο το διάβολο να του μιλάει, ο οποίος έχει τέτοια δύναμη βέβαια, όσοι άνθρωποι είναι μακριά από το Θεό, να τους κάνει, να τους διαλύσει κυριολεκτικά και να τους υποτάξει. Ακόμα θα μπορεί με τη μαντική, ψευτομαντική ικανότητα που έχει ο διάβολος να επιβάλλεται στους ανθρώπους, να τους λέει τι κάναν την ημέρα αυτή ή τι σκέπτονται εκείνη τη στιγμή. Γιατί έχει ικανότητες τέτοιες ο διάβολος να παρακολουθεί τη ζωή των ανθρώπων και να λέει στους άλλους τι είναι ο ένας και τι είναι ο άλλος, όπως κάνουν και το medium. Θα είναι ισχυρό medium δηλαδή, με λίγα λόγια, ο Αντίχριστος. Θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την ενέργεια κυριολεκτικά του Σατανά. Όπως οι μάγοι παίρνουν ένα μέρος της ενεργίας του Σατανά και κάνουν τις μαγικές τους ενέργειες, ο Αντίχριστος θα πάρει ολόκληρη την ενέργεια του Σατανά μέσα του, ώστε να έχει φοβερή δύναμη για εκείνους, όπως είπαμε προηγουμένως, οι οποίοι θα του υποταχθούν. Όμως οι άνθρωποι του Χριστού θα καταλαβαίνουν αμέσως ξαφνικά ότι αυτός ο άνθρωπος είναι του διαβόλου. Έστω και αν προφασίζεται ότι είναι του Θεού, έστω και αν λέει ότι Θεός ο ίδιος, έστω και αν κάνει τόσα θαύματα να κατεβάζει φωτιά από το διάστημα με λέιζερ, όπως λένε και όλα αυτά, εντούτοις δεν θα ξεφεύγει από την κρίση ενός ανθρώπου του Θεού. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος του Θεού, αγαπητοί φίλοι, βρίσκεται σε ένα άλλο κόσμο. Πατάει εδώ, αλλά βρίσκεται στη Βασιλεία των Ουρανών, βρίσκεται στην αλήθεια του Ιησού Χριστού, στην αλήθεια του Ευαγγελίου και δεν μπορεί να τον εγελάσει ο Αντίχριστος. Όση πανουργία και αν διαθέσει,
όσους τρόπους και μέσα και αν διαθέσει, ένας απλοϊκός, μια γριούλα που πηγαίνει στην εκκλησία 80 χρονών, η οποία δεν θυμάται και πολλά πράγματα, αμέσως μόλις τον ευλέπει θα λέει αυτός είναι άνθρωπος του διαβόλου. Διότι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα φωτίζει μυστηριωδώς τους ανθρώπους του Χριστού, τα αρνιά, τα πρόβατα του Χριστού, να βλέπουν καθαρά και να αναλύουν τον κάθε άνθρωπο. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτοί δεν μπορούν να μας ξέρουν, εμείς όμως μπορούμε να τους καταλαβαίνουμε και να τους διαβάζουμε. Ο πνευματικός άνθρωπος, οι Άγιοι παραδείγματος χάρη, μας διαβάζουν σαν ένα βιβλίο, ενώ εμείς δεν ξέρουμε ούτε καν αν είναι Άγιοι ή τι είδους άνθρωποι είναι. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι του Χριστού, οι πραγματικοί χριστιανοί, οι άνθρωποι του Χριστού, αυτοί που βρίσκονται μέσα στην κοινωνία, στην κοινωνία, στην επικοινωνία με τον Ιησού Χριστό μέσω της Αγίας Κοινωνίας, μέσω του πνευματικού τους, μέσω της εξομολογήσεως και μέσω όλων αυτών των πραγμάτων, δεν θα παραπλανηθούν από τον Αντίχριστο. Δεν θα πάρουν σφραγίσματα του Αντιχρίστου. Θα αρνηθούν οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί του. Δεν θα δεχτούν πιστωτικές κάρτες και ταυτότητες. Δεν θα δεχτούν συναλλαγή με τους ανθρώπους του Αντιχρίστου. Δεν θα δεχτούν θόκους και προνόμια που θα τους τα δίνει αυτό το Αντίχριστο κατεστημένο. Θα γυρίσουν την πλάτη και θα ζήσουν όπως αυτοί ξέρουν και όπως ο ίδιος ο Κύριος μας έχει κατατοπίσει στην Αποκάλυψη, ότι θα μας σκεπάσει, θα μας δώσει τη δύναμη και τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουμε σε κάθε πειρασμό και σε κάθε δύσκολη περίπτωση. Τώρα κλείνοντας, να πούμε λίγα για τα χαρακτηριστικά και την υποκρισία του Αντιχρίστου, που θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, γιατί είναι ένα θέμα που μέσα από αυτό περνάνε πολλά, μα πολλά, ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Η υποκρισία και η δολιότης του Αντιχρίστου είναι τεράστια. Η δε κακία του είναι απίθμενη. Γιατί είναι απίθμενη? Διότι είναι ίδια με την κακία του διαβόλου. Ο διάβολος δεν αγαπάει ούτε τα ίδια του τα παιδιά, ούτε τους ίδιους του τους οπαδούς. Διότι δεν υπάρχει τόσο σκληρός δυνάστης, τόσο σκληρός δικτάτορας, ο οποίος να μην αγαπάει τα ίδια του τα παιδιά. Όμως ο διάβολος έχει τόσο μίσος εναντίον του ανθρώπου που δεν αγαπάει απολύτως κανέναν άνθρωπο. Και μάλιστα, το περίεργο είναι ότι ταλαιπωρεί περισσότερο εκείνους που του παραδίδονται. Τα πρώτα θύματα του διαβόλου θα είναι οι ίδιοι Εβραίοι, οι οποίοι τον ανέδειξαν, οι οποίοι τον ανέβασαν στο αξιωμά του. Οι άνθρωποι της Bilderberg, της λέσχης αυτής που ακούγεται πάρα πολύ, αυτοί θα είναι τα πρώτα θύματα του. Η μασονία θα είναι τα πρώτα θύματα του. Θα καταφερθεί εναντίον αυτών όλων. Σαν λυσασμένοι τίγρες, θα τους πιει το αίμα πρώτος σε αυτούς. Θα γεννηθεί, όπως είπαμε, από πορνεία, θα είναι προϊόν της πορνείας. Βεβαίως, ακριβώς το αντίθετο συνέβη με τον Κύριό μας. Προϊόν αγνίας, απάτρος στη γη, ο Κύριός μας, μόνο από την Υπεραγία Θεοτόκο σαρκωμένος και από το Άγιο Πνεύμα, αντιθέτως αυτός θα είναι σαρκωμένος από πορνική σχέση. Εκείνοι που θα πρωτοστατήσουν στο να αναδείξουν βασιλιά τους τον Αντίχριστο θα είναι οι Εβραίοι σιωνιστές, οι σκληροί Εβραίοι, γιατί υπάρχουν και θύματα Εβραίοι, αυτοί που πήγαν στα κρεματόρια του Χίτλερ ήταν τα θύματα των Εβραίων. Και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι, οι σιωνιστές, νομίζουν ότι θα αναβιώσει το παλιό όνειρο της κυριαρχίας των Εβραίων, φέροντας αυτόν τον άνθρωπο για να κυριαρχήσουν αυτοί στον κόσμο και υλικά και ηθικά να είναι οι κυβερνήτες, οι παγκόσμιοι κυβερνήτες. Στην αρχή ο Αντίχριστος θα φανεί πονόψυχος. Με υποκρισία και δολιότητα θα κρύψει την κακία του και θα αναρριχηθεί στην εξουσία χωρίς δυσκολία.
θα δημιουργήσει τέτοιο κλίμα, ώστε όλοι να τον εθέλουν. Όπως λέει και η Αποκάλυψη, σε μία ώρα όλοι οι βασιλείς σκέπτονται και τον ευγάζουν πρώτο και καλύτερο τον Αντίχριστο. Αλλά η πλάνη του και η επιστημονική μαγεία που θα εφαρμόσει, σιγά σιγά θα αποκαλύψει τα σχέδιά του σε εκείνους ακόμα που τον έχουν βγάλει μπροστά. Θα κάνει ψεύτικα θαύματα με την ενέργεια του διαβόλου για να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πατάνε καλά στα πόδια τους, οι χριστιανοί οι οποίοι δεν είναι αμφιταλαντευόμενοι. Εκείνοι οι αμφιταλαντευόμενοι χριστιανοί θα ακούσουν τον Αντίχριστο και δυστυχώς θα τον επιστέψουν, όπως μας λέει και ο Εφραίμ ο Σύρος. Όλα αυτά τα μαγικά έργα θα τα κάνει ο Αντίχριστος με σκοπό να λατρευτεί από τους ανθρώπους όπως ο Θεός, θα θεοποιήσει τον εαυτό του. Και θα στεθεί και σε τόπο ιερό, λένε πως θα είναι ο ναός του Σολομώντος, μόλις χτιστεί θα φιλοξενήσει τον Αντίχριστο. Όπως ξέρουμε, ο ναός του Σολομώντος υπήρξε τόπος ιερός, γιατί μέσα εκεί ακούγονταν ο λόγος του Θεού. Θα επιδιώξει λοιπόν ο Αντίχριστος, αυτός ο άνομος, να εξισωθεί εξωτερικά με τον Ιησού Χριστό και να νομιστεί ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός. Υπάρχει η θεωρία της μετεσαρκώσεως, η οποία μας λέγει ότι ο Χριστός θα ξανάρθει στη γη σαν άλλο όν. Να λοιπόν μια ευκαιρία εκείνους που πιστεύουν στη μετεσάρκωση, που είναι παραπλανημένοι από τη μετεσάρκωση, να πιστέψουν ότι ο Αντίχριστος είναι και αυτός μια ενσάρκωση του Θείου Πνεύματος. Και θα είναι το εντελώς αντίθετο. Θα είναι του σατανικού πνεύματος. Τα έργα που θα κάνει ο Αντίχριστος θα είναι φανταστικά στη σφαίρα της φαντασίας και τους ψεύδους, όπως είναι αυτά τα έργα που κάνουν οι διάφοροι θαυματοποιοί, που εξαφανίζουν, ένας στην Αμερική εξαφανίζει αεροπλάνο. Με τη δύναμη του δαίμονα δηλαδή, τυφλώνει ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι δεν βρίσκονται κοντά στο Θεό και πάβουν να βλέπουν ένα αεροπλάνο. Θα έρθει, λέει, να εξαφανίσει και την Ακρόπολη αυτός ο... Δεν θυμάμαι τον David Copperfield, νομίζω ότι λέγεται, δεν είμαι και σίγουρος. Αυτά λοιπόν τα τεχνάσματα αποβλέπουν στο να πλανήσει την ανθρωπότητα και να πάρει με το μέρος του, να κατακτήσει ψυχικά κάποιους ανθρώπους οι οποίοι οπωσδήποτε δεν θα ήταν ποτέ κοντά στον Ιησού Χριστό και δεν θα είχαν καταλάβει ποτέ καλά-καλά την Ορθοδοξία. Είναι λοιπόν μια επιστημονική μαγεία όλα αυτά που κάνει και για να πάρει ανθρώπους με το μέρος του, και όλο αυτό το φρικτό και αποτρόπαιο και κτηνώδες πρόσωπο θα δείξει στο τέλος την κακότητά του, καταστρέφοντας ανθρώπινες ψυχές. Θα επιδιώξει να αφανίσει την πίστη προς το Θεό. Δεν θα μιλάει ποτέ για Θεό. Θα λέει ότι εγώ είμαι εδώ, θα σας τα λύσω όλα τα προβλήματα εγώ. Όσοι δεν προσκυνούν τον Αντίχριστο και δεν παίρνουν τη σφραγίδα του στο χέρι και στο μέτωπο, θα σκοτώνονται. Μας λέει η Αποκάλυψη. Αλλά τώρα, επειδή η Αποκάλυψη λέει πολλά για τον Αντίχριστο, θα τα αφήσουμε για την επομένη εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, να μιλήσουμε για το τι λέει η Αποκάλυψη πλέον για τον Αντίχριστο, για το πρόσωπο αυτό του παρανόμου και του Αντιχρίστου. Πριν τελειώσουμε, θα πούμε λίγα ακόμα για το πόσο θα είναι η κυριαρχία του Αντιχρίστου. Η κυριαρχία του Αντιχρίστου θα είναι ίσως, πιθανότατα, 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια θα είναι αφανής μέχρι να αναρχηθεί στην εξουσία ο Αντίχριστος και 3,5 χρόνια θα είναι φανερός. Θα έχει διαπιστευτήρια παγκόσμιου ανθρώπου, θα είναι ένας πλανητάρχης, ένας πλανητάρχης που θα κυβερνάει και την Αμερική και την Ευρώπη. Και φυσικά και όλο τον κόσμο, τον τρίτο κόσμο. Η φοβερή αυτή περίοδος της κυριαρχίας του Αντιχρίστου είναι χρόνος πόνων, θλίψεων και αγώνων για τους πιστούς. Είναι περίοδος συγκλονιστική, αλλά δεν ξέρουμε πόσοι από εμάς, αγαπητοί φίλοι, θα ζήσουμε αυτή την περίοδο. Μην είμαστε και σίγουροι ότι είναι τώρα, επίκειται τα χρόνια του Αντιχρίστου τόσο κοντά. Άλλοι μιλάνε για το 2000, άλλοι μιλάνε για το 2020, δεν ξέρουμε και δεν πρέπει να ξέρουμε. Εκείνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι επευκαιρία του ότι μιλάμε για τον Αντίχριστο, πρέπει να καταλάβουμε πόσο σοβαρό είναι το θέμα της πνευματικής μας σωτηρίας και πώς πρέπει να μιλάμε για τον Χριστό, ο οποίος είναι ο αληθινός, ο μοναδικός, εκείνος ο οποίος μας δίνει τη σωτηρία. Να μην παραπλανηθούμε λοιπόν από τον Αντίχριστο ή από τους υπαλλήλους του Αντιχρίστου, που πιθανό να είναι διάφοροι άλλοι άνθρωποι, είτε medium λέγονται, είτε σιωνιστές λέγονται, είτε οποιοδήποτε, που έρχονται και μας παρουσιάζονται σας σήμερα σαν σωτήρες, οι οποίοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά υπαλληλίσκοι του μεγάλου Αντιχρίστου που θα έρθει στο τέλος
πρώτης Δευτέρας παρουσία του Κυρίου μας ημών Ιησού Χριστού. Εάν δεν συντόμευε τις ημέρες αυτές, μας πληροφορεί ο Άγιος Ιωάννης, δεν θα έμενε κανένας άνθρωπος πάνω στον πλανήτη. Φανταστείτε τι τρόπους θα χρησιμοποιήσει για να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Τι υπερόπλα θα χρησιμοποιήσει, τι ακτίνες λέιζερ, τι ατομικές και υπερατομικές βόμβες και όπλα, τα οποία θα τα ρίξει στην ανθρωπότητα αυτό το τερατώδες απάνθρωπο πρόσωπο που λέγεται Αντίχριστος. Για να σωθούν λοιπόν οι άνθρωποι, θα επιτρέψει ο Θεός, θα αποτρέψει μάλλον ο Θεός να είναι μεγάλος ο χρόνος της κυριαρχίας του Αντιχρίστου, 3,5 χρόνια δηλαδή φτάνουν για αυτόν, για να μην καταστρέψει όλη την ανθρωπότητα. Είναι τόσο μεγάλη η καταστροφική του μανία και η δύναμη του θηρίου αυτού, του όφη, του φιδιού αυτού, του δράγοντος αυτού, που σε 3,5 χρόνια θα κάνει πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή, αλλά δεν θα καταστρέψει και όλη την ανθρωπότητα. Θα κηρύξει διωγμό, όπως υπάρχει και τώρα διωγμός, αλλά τώρα είναι συγκεκαλυμμένος ο διωγμός, δεν είναι απροκάλυπτος. Θα κηρύξει διωγμό εναντίον των ορθοδόξων λαών. Ιδιαίτερα σε εμάς τους Έλληνες και στους πιστούς ανθρώπους της Ορθοδοξίας θα κηρύξει φοβερό διωγμό ο Αντίχριστος. Όμως αυτός ο διωγμός θα αντιμετωπιστεί θαραλέα από τους ανθρώπους εκείνους που βρίσκονται κοντά στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό αγαπητοί φίλοι, όποιος είναι στην Εκκλησία του Χριστού, όποιος βρίσκεται κοντά στον Ιησού Χριστό, αφενός μεν δεν πρόκειται να πλανηθεί, αφετέρου δε θα αντιμετωπίσει το διωγμό της Εκκλησίας του Αντιχρίστου, διότι η πίστη αυτή ότι ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει, ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει και θα κάνει οτιδήποτε είναι συμφερότερο για την ψυχή μας, έστω και αν υποστούμε κάποιους διωγμούς, θα είναι όφελος για μας, διότι θα σώσουμε την αιώνια ψυχή μας και θα πάρουμε το στεφάνι του μάρτυρα, διότι βρισκόμαστε στον 8ο αιώνα, όπως λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είμαστε οι τελευταίοι, οι ογδοήτες, εκείνοι οι οποίοι θα ανακηρυχθούν όσοι μπορέσουν και αντιδράσουν με τη δύναμη του Θεού στον Αντίχριστο και δεν δεχτούν το σφράγισμα του Αντιχρίστου και την υποταγή του και το εσωτερικό σφράγισμα που είναι η εσωτερική, η ψυχική υποταγή στον Αντίχριστο, αλλά και το εξωτερικό που είναι το σφράγισμα, και τα δύο παίζουν ρόλο, γιατί μπορεί να μην υπάρχει το εξωτερικό, αλλά τι να το κάνεις τη στιγμή που υπάρχει το εσωτερικό. Αν ένας άνθρωπος άθεος δεν σφραγιστεί από τον Αντίχριστο και αυτός θα πάει στον Αντίχριστο. Εάν πάλι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι είναι στο Θεό σφραγιστεί και εξωτερικά δείξει ότι εγώ ανήκω, δεν ανήκω στα τάγματα του Χριστού, αλλά ανήκω στα τάγματα του Αντιχρίστου, και αυτός δεν θα κερδίσει την ουράνια βασιλεία, διότι έστω και αν πιστεύει κατά φαντασία ότι βρίσκεται στις τάξεις του χριστιανού, εντούτοις έχει ενδώσει εξωτερικά και έχει πάει στις τάξεις του Αντιχρίστου με το σφράγισμα, το οποίο θα το πούμε για το σφράγισμα και για τη συνθήκη Σέγγεν. Θα μιλήσουμε στην επόμενή μας συνάντηση. Έχουμε πολλά να πούμε για τον Αντίχριστο μέσα από τα βιβλία της Αποκαλύψεως, μέσα από τα κεφάλαια της Αποκαλύψεως μάλλον, για το πρόσωπο αυτό του Αντιχρίστου. Και σε μια τρίτη συνάντησή μας θα μιλήσουμε τελικώς για το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει, τι θα αντιμετωπίσουμε, τι και τι μέσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλά μέσα. Φτάνει εμείς να είμαστε κοντά στην Εκκλησία και στον Ιησού Χριστό. Θα αντιμετωπίσουμε και την θλίψη αυτή των ημερών, αλλά και την αγωνία που έχουμε μερικοί χριστιανοί, τον κοσμικό φόβο που μας πιάνει καμιά φορά, ελλείψη πίστεως, λέγοντας ότι έρχεται ο Αντίχριστος και εμείς δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε απέναντί του. Βεβαίως και έχουμε, βεβαίως και έχουμε, διότι πλησιάζει ο καιρός της απελευθερώσεώς μας. Κοντά εγγύς είναι ο χρόνος που θα έρθει ο Κύριος να απελευθερώσει την ανθρωπότητα από όλα τα δεινά και ειδικά τους πιστούς ανθρώπους, να τους στεφανώσει με το μεγαλύτερο στεφάνι, που είναι το στεφάνι της νίκης απέναντι στο μεγαλύτερο κακό που λέγεται λέλαπα του Αντιχρίστου. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά, συν Θεό, αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε πάλι μαζί να συνεχίσουμε το θέμα αυτό, το οποίο έχει πάρει σήμερα πολύ μεγάλες διαστάσεις και πολλοί φίλοι μας ρωτούν τι πρόκειται να γίνει και έχουν μια ανασφάλεια δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα,
για το θέμα αυτό της ελεύσεως των χρόνων και του ιδίου του προσώπου του Αντιχρίστου. Μέχρι τότε λοιπόν την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά, χαίρετε αγαπητοί φίλοι.